σας παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog, ελπίζω να είστε καλά. Κυριακή 7 Γενάρη σήμερα, το Αγιανιού, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, να είστε γεροί και ευτυχισμένοι, ελπίζω να περάσετε όμορφα στη γιορτή σας. Εμένα γιορτάζει ο ντρούλης μου, γιορτάζει ο μπαμπάκας μου, γενικά είναι μια γιορτή που την έχουμε έτσι πολύ εδώ στην οικογένεια. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε σήμερα, καθώς και το μικρό παρακοιμήθηκε, αλλά και εγώ και το ευχαριστηθήκαμε. Πίνουμε τώρα τον καφέ μας, έχει σηκωθεί όλο το σπίτι. Το μεσημέρι θα πάμε στον μπαμπά μου για φαγητό, για να τον τιμήσουμε και για τη γιορτή του. Και το απόγευμα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Εμείς για τις δικές μας τις γιορτές πάντα το κάνουμε το ενδιάμεσο το Κυριακό, γιατί 18 του μήνα έχω και εγώ γιορτή. Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε εμείς τραπέζι εδώ στο σπίτι για τους φίλους μας. Και ναι, θα κάνουμε λίγο έτσι, γιατί πολλά φαγιά αυτές τις μέρες. Ας κάνουμε ένα relax για να επανέλθουμε δρυμύτεροι. Εμείς είμαστε καλά. Περιμένουμε αύριο να ανοίξουν τα σχολεία μας. Να μπούμε έτσι πάλι στους ρυθμούς μας και στα καθημερινά μας, την τρεχαντήλα μας. Γράψτε μου εσείς πώς είστε και πώς περάσετε γενικά τις γιορτές σας. Πάμε να κάτσουμε τώρα να πιούμε λίγο καφεδάκι, να ετοιμαστούμε να πάμε στον μπαμπά μου για φαγητό. Και να γυρίσουμε μετά να συνεχίσουμε τη μέρα. Ξεκίνησε η βροχή, φάγαμε, να τους χαιρόμαστε, πάμε σπίτι τώρα για μπανάρες και ύπνο. Κάνουμε τα μπανάκια μας, έβαλα το μικρό για ύπνο και πάω να διαβάσω το Μάτια 2, ο κυνηγός του Φίτσεκ, το δεύτερο, το οποίο είναι αυτοτελή, μπορείς να διαβάσεις και το πρώτο μα θες, αλλά καλό θα ήταν χρονικά να διαβάσεις το πρώτο το άλλο. Το ξεκίνησα χτες, οπότε πάμε να το διαβάσουμε, θα ήθελα ιδανικά μέχρι την Τρίτη Τετάρτη να το έχω τελειώσει. Γιατί μετά ξεκινάμε τη τραχαντήλα. Πάω λοιπόν να διαβάσω το βιβλιαράκι. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Σηκωθήκαμε από τη μεσημεριανή ξεκούραση. Τρώμε εδώ τα πορτοκαλάκια μας για απογευματινό. Τρώω και το μικρούλι. Έβαλα και ένα πλυντήριο, γιατί κοντεύουν να μας πλήξουν τα άπλυτα, καθώς ούτε χτες έβαλα. Και ίσως βάλω κι άλλο μετά. Θα δούμε πώς θα είναι η όρεξή μου, αν θα έχω όρεξη να διπλώσω στεγνοτήριο. Και ο Γιαννάκος κοιμάται. Έξω είναι μια συννεφιά, μια ήλιος, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας βρέχει καταρακτοροδός. Εμάς εδώ μας το πέρασε λίγο πιο ήρεμα και ήπια. Και ναι, θα περάσουμε έτσι τα απογευματάκια μας χαλαρά, καθώς έχουμε πει στους φίλους μας ότι θα κάνουμε τραπέζι την επόμενη εβδομάδα, οπότε δεν περιμένουμε κάποιον. Ωστόσο, έχουμε πάρει εμείς τα γλυκάκια μας, μήπως έρθει εδώ η μαμά μου, ξέρετε, η δική μας εδώ πέρα της πολυκατοικίας. Οπότε ναι, πάμε να καθίσουμε, να περάσει λίγο η ωρίτσα μας. Θα διαβάσω λίγο ακόμα βιβλιαράκι, το οποίο είναι εξαιρετικό, Παναγία μου, είναι φανταστικό. Και ειλικρινά σε κρατάει πάρα πολύ. Αυτός ο συγγραφέας, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εμένα προσωπικά είναι στα γούστα μου τελείως. Δηλαδή διαβάζω τα βιβλία του και είναι αριστουργήματα. Είναι πολύ ανατρεπτικά. Το τέλος δεν το περιμένεις. Ψάχνεις σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου να ανακαλύψεις την ιστορία, το λόγο, την αφορμή που έχουν ξεκινήσει όλα, αλλά πιστέψτε με, δεν το καταφέρνεις. Και τουλάχιστον όχι με απόλυτη έτσι λεπτομέρεια. Και είναι πολύ ωραίο. Οπότε πάω να διαβάσω λίγο ακόμα, να φάμε εδώ και τα πορτοκαλάκια μας και να συνεχίσουμε τη μερούλα. Βάλει να δούμε ταινιούλα και θα φτιάξουμε τα βραδινά μας. Τα κορίτσια θα φάνε κοτομπουκίτσες, η Αναστασία το θέλει μέσα σε σάντουιτς, σαν κλαμπ σάντουιτς, και εγώ με τον Τζονάκο θα φάμε την αγαπημένη μας σουπίτσα που είναι με αστεράκι,
Κολοκυθάκι, καροτάκι, έτσι αυτή την απλή, την ωραία, συνοδευμένη με φέτα και δύο φρυγανιές. Φανταστικό βραδινό, αν σας αρέσουν οι σούπες. Πάμε λοιπόν να τα φτιάξουμε, θα σας τα δείξω έτοιμα και θα τα πούμε αύριο, γιατί το vlog συνεχίζεται. Επόμενη μέρα σηκώθηκε το Αναστασάκι, την πήγε ο Γιάννης στο σχολείο γιατί είναι σήμερα εδώ, φεύγει αύριο ταξίδι. Οπότε εκμεταλλεύτηκα την ώρα μου, άλλαξα τα συντόνια μου, έκανα μοντάζ ένα βίντεο το οποίο θα το δείτε πολύ πιο μετά εσείς μάλλον. Και θα πάω να φτιάξω τώρα τα γεμιστά μου. Έχουμε γεμιστά σήμερα, έχω βάλει ήδη πλυντήριο, πρέπει να βάλω κι άλλο πλυντήριο. Έχει σηκωθεί το μικρούλι, εννοείται, έχει φάει το πρωινό της, εγώ πίνω καφεδάκι. Αλλά θέλω να φτιάξω τα γεμιστά για να τα έχω έτοιμα. Μήπως βγούμε για κανένα περπατηματάκι μετά. Περιμένω και αρκετά δεματάκια. Ελπίζω να έρθει κάτι. Και πρέπει να μιλήσω και με την εταιρεία που σας έλεγα ότι έχει γίνει ένα λάθος για την αλλαγή δωματίου που κάνουμε σε ένα δωμάτιο του σπιτιού. Και τέλος πάντων πρέπει σήμερα να μιλήσω μαζί τους. Θέλω να διαβάσω και το βιβλιαράκι μου, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Έχω διαβάσει παραπάνω από το μισό, οπότε θεωρώ ότι σήμερα μάλλον θα το τελειώσω. Και ναι, πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα. Πάμε να τελειώσω λίγο μια δουλειά που έχω στον υπολογιστή και να ξεκινήσουμε τα γεμιστά. Έτοιμα τα γεμιστά μου. Βγαίνει και το δεύτερο πλυντήριο τώρα και τελειώνει και το στεγνοτήριο. Οπότε θα περιμένω να διπλώσω το ένα στεγνοτήριο, να βάλω το επόμενο και ίσως πάμε για περπατηματάκι. Να πάμε λίγο έξω να περπατήσουμε. Έχει ωραία μέρα, έχει λιακάδα. Οπότε να περάσει και λίγο η ώρα μας. Η αδερφή μου έχει κλείσει το καφέ γιατί κάνει ανακαίνιση. Ξεκινάει σήμερα. Ναι, φτιάξε την τούρτα. Οπότε δεν έχω να πάω να πάρω και καφέ. Πρέπει να πάρω παλούπια. Να δούμε ποιος θα κάνει ωραίο καφέ πια. Ξέρετε, τώρα κάτι το έχει συνηθίσει. Σου είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να τα αλλάξει. Τέλος πάντων, δεν πρόλαβα να διαβάσω το βιβλίο μου. Η αλήθεια είναι. Δούλεψα αρκετά στον υπολογιστή με κάτι θεματάκια που είχα. Πήρα και την εταιρεία που πρέπει να κάνουμε την αλλαγή, αλλά ακόμα δεν. Περιμένω να με πάρουν αυτοί. Δεν θέλει να τους παίρνω εγώ. Θέλουν να με πάρουν αυτοί. Τέλος πάντων, θα βρεθεί η άκρη, φαντάζομαι. Και ναι, πάμε να κάτσουμε λιγάκι, να πιω λίγο το τελευταίο μου καφεδάκι και να πάμε να περπατήσουμε. Γυρίσαμε, πήραμε μπλοκ, καινούργιες κυρομπογιές, μεγάλες, μαρκαδόρους οι οποίοι πλένονται, ας το λυπήσω, και ξυλομπογιές. Αυτοί εδώ μυρίζουν κιόλας και έχουν και σφραγίδα. Κοίτα, η Σαβέλα, από πίσω έχει σφραγίδα και μπροστά είναι ο μαρκαδόρος. Ωραίο! Για να ζωγραφίσεις. Ήλιος!
Για να δούμε και τα άλλα. Τι έχουμε τα άλλα. Θα πετάξουμε τα παλιά και θα έχουμε τα καινούργια, Ισαβέλα, εντάξει. Εδώ το μαύρο, κοίτα τι έχει. Πατουσάκι, κάτσε να το δίνω. Α, πατουζίτσα! Βάζουμε τα καπάκια όταν τελειώνουμε. Βάλε το καπάκι από το κίτρινο. Το ρόζ έχει χίλια. Χίλια. Το μπλε, αστεράκι. Το πράσινο, μήλο. Το πορτοκαλί έχει φατσούλα. Κοίτα φατσούλα. Το μοβ έχει πεταλούδα. Και το κόκκινο έχει φραουλίτσα. Αχ, και μυρίζει και φράουλα. Τέλειο. Και πήραμε και αυτές τις κυρομπογιές τις χοντρές. Ωραία. Και ξυλομπογιές. Επίσης πολύ ωραίες ξυλομπογιές, καινούρια. Κοίτα τι ωραία. Ναι, κοίτα, έχουν παράξενο σχέδιο αυτό, μαύρο. Κοίτα τι ωραία, Ισαβέλα, ωραία. Τέλεια. Τέλειωσε και το δεύτερο στεγνοτήριο πάνω από το διπλώσιο. Έχω βάλει και λίγο τα παπουτσάκια της Ισαβέλα σε ένα μισάωρο γραμματάκι, γιατί κάτι πάτησε χθες τον πατέρα μου και έχουν γίνει χάλια. Πάμε να διπλώσουμε και αυτό, να ετοιμάσουμε τραπέζι και να πάμε να πάρουμε την Αναστασία. Και μόλις τελειώσω με τα παπούτσια της μικρής, θα καθαρίσω τον κάδο εννοείται και τις ολινώσεις με αυτό εδώ του Dr. Beckman. Πάντα μετά το πλύσιμο των παπουτσιών βάζω αυτό και απολυμμένεται. Πήγαμε, πήραμε την Αναστασία, φάγαμε, πάμε τώρα να διαβάσουμε, να βάλουμε και το μικρό για ύπνο. Κάπου εδώ θα σας κλείσω το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να σας κρατήσαμε καλή παρεΐτσα. Θα τα πούμε πάλι στο επόμενο, να κάνεις like και εγγραφή. Φιλάκια πολλά!